Ζώδωνα 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η 16 Σεπτεμβρίου. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Αισθητά μειωμένες σήμερα οι νοσηλείες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης. 128 οι ασθενείς που νοσηλεύονται στις κλινικές COVID και κλίνες ΜΕΘ. Από τους 128, οι 99 νοσηλεύονται σε κλινικές COVID, οι 29 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 24 είναι διασωληνωμένοι. 110 ήταν χθες τα κρούσματα κορονοϊού στο νησί. Από αυτά, 57 στο Ηράκλειο. Καταγράφονται 28 στα Χανιά, 9 στο Λασίθι και 16 στο Ρέθυμνο. Αποφασισμένη την ίδια ώρα να επεκτείνει το πρόγραμμα Ελευθερία, συμπεριλαμβάνοντας την τρίτη δόση στο γενικό πληθυσμό, φέρεται να είναι η κυβέρνηση. Οι εταιρείες Pfizer και Moderna ανακοίνωσαν παράλληλα ότι η προστασία που παρέχουν τα αντίστοιχα εμβόλια τους κατά του κορονοϊού μπορεί να εξασθενήσουν με το πέρασμα του χρόνου. Η γνωστοποίηση έρχεται πάντως σε μια στιγμή που η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται να αποφασίσει κατά πόσο θα εγκρίνει ένα ευρύτερο πρόγραμμα για τρίτη δόση, τη λεγόμενη αναμνηστική. Φόβη μερίδας επιστημόνων πως πολύ σύντομα θα καταγράφονται στη χώρα περισσότερα από 5.000 κρούσματα ημερησίως. Αρκετοί έχουν δεύτερες σκέψεις πριν ανάψουν το πράσινο φως, αναμένοντας τόσο τη δημοσίευση των νέων επιστημονικών μελετών, όσο και την έγκριση του αίμα. Η χειρή προειδοποίηση για τη στροφή του κορονοϊού στις μικρές ηλικίες αποτελούν και τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, σύμφωνα με τα οποία το 20-25% των νέων κρουσμάτων ανήκει στις ηλικίες έως 17 ετών. Έως αύριο πάντως, 17 του μήνα, υπενθυμίζει το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του πως οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα μπορούν να προμηθεύονται 6 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self-test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου ολόκληρου του Σεπτέμβρη. Για την τρέχουσα εβδομάδα, οι μαθητές θα πρέπει να διενεργήσουν το δεύτερο τεστ έως και 24 ώρες, υπενθυμίζεται, πριν από την προσέλευση στο σχολείο αύριο Παρασκευή 17 του μήνα. Η έλλειψη σχεδίου προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Φωνή διαμαρτυρίας για άλλη μια φορά από το Σύλλογο Εργαζομένων, καθώς οι θέσεις των υγειονομικών που βγήκαν σε αναστολή την 1η του Σεπτέμβρη ως ανεμβολίαστοι δεν έχουν καλυφθεί, με αποτέλεσμα τη συγχώνευση της καρδιολογικής και παθολογικής κλινικής, την έλλειψη γιατρών, τις αναβολές τακτικών προγραμματισμένων χειρουργείων, τις βάρδιες που δεν βγαίνουν, τις συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού. Προβλήματα, σύμφωνα με το Σύλλογο, παρουσιάζονται επίσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στην Τεχνική Υπηρεσία Τα Πλυντήρια, όπως επίσης και στις διοικητικές υπηρεσίες. Προγραμματική σύμβαση με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης για την επιστημονική υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, στην παρακολούθηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων νότια-νότιο-δυτικά του νησιού. Η προγραμματική σύμβαση έχει προϋπολογισμό 100.000 ευρώ. Αφορά στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και στην περιβαλλοντική θωράκιση της Κρήτης, εν ώψη των αναμενόμενων πάσης φύσεως δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο των συμβάσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογων ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές δυτικά Κρήτης, νοτιοδυτικά Κρήτης, που υπεγράφησαν τον Ιούνιο του 2019. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Σταυρναράκης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, Έρευνας και Κοινωνικής Οικονομίας. Στο σιρτάρι, όσοι μητελείς μελέτες που δεν γίνεται πια να ολοκληρωθούν μπαίνουν και με τη βούλα οι μελέτες για το έργο της κατασκευής του φράγματος των Δαφνών, όπως και την οριοθέτηση των ρεμάτων στο Ηράκλειο. Είχαν ανατεθεί από το Δήμο Ηρακλείου στον πρώην ΟΑΝΑΚ, Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης, το 2006 και το 2007 αντίστοιχα. Θα βρεθούν τα χρήματα για την απόσταξη κρίσης, διαβεβαίωσε τους Πρίαμο Ιερονυμάκη και Παρασκευά Κορδοπάτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός. Εγγραπτή δέσμευση ζητάει η ΕΑΣΥ. Όπως ξεκαθαρίζουν τα στελέχη της, η διοίκηση έχει αποστείλει εγγράφος στο αίτημά της και περιμένει το ίδιο εγγράφος και μία δεσμευτική απάντηση από την πλευρά των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων και Οικονομικών. Διαφορετικά, δεν θα επαναλειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις στο ηνοπείο της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τύχη χιλιάδων τόνων σταφυλιών που παραμένουν ακόπα και σαπίζουν πάνω στις κορμολές.
αύξηση των κονδυλίων και των ποσοτήτων για απόσταξη κρίσης και άτου και χρηματοδότηση των συνεταιριστικών οργανώσεων με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών, ζητούν με κοινή ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι περιφερειάρχες της χώρας για τα προβλήματα στον χώρο της εστίασης. Έχουμε ζητήσει μία συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και θεωρώ ότι θα γίνει ούτως ώστε, εκτός από τους υπουργούς, να μεταφέρει κάθε περιφέρεια τα δικά της εξειδικευμένα προβλήματα που υπάρχουν για να δοθεί λύση και να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα, δήλωνε ο Περιφερειάρχης στο περιθώριο της συνάντησης με εκπροσώπους των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στην εστίαση. Υπογράμμισε στις δηλώσεις του πως πολλά από τα αιτήματά τους πρέπει να επιληθούν, διότι δεν θα είναι εύκολος χειμώνας και θα πρέπει να δοθούν και από την πλευρά της κεντρικής εξουσίας χρηματοδοτήσεις. Ο Σταύρος Αρναουτάκης επισήμανε πως η Περιφέρεια Κρήτης έχει δώσει από το πρόγραμμά της πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ λόγω της πανδημίας και ανέφερε πως πρέπει κάποια να δοθούν ειδικά στις επιχειρήσεις αλλά και στους εργαζόμενους που δεν έχουν πάρει από το προηγούμενο πρόγραμμα. Η τρίτη ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων όλης της χώρας θα φιλοξενηθεί στην Κρήτη από την Περιφέρεια. Οι 12 Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων θα φιλοξενηθούν στο νησί από αύριο Παρασκευή 17 του μήνα έως και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Καθορίστηκαν με κοινή υπουργική απόφαση οι αποζημιώσεις των πιστοποιημένων επαγγελματιών, δικηγόρων και λογιστών φοροτεχνικών για τη σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο της άμεσης υλοποίησης του σχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του ΙΕΦΚΑ για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων. Υπενθυμίζεται πως έχουν υποβληθεί πάνω από 3.600 αιτήσεις δικηγόρων και λογιστών, ενώ για τους 1.200 από αυτούς ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες η εκπαίδευση και η πιστοποίησή τους, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία απονομής συντάξεων εντός του Οκτώβρη. Πάντως, σε τοπικό επίπεδο, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν φτάσει τις 14.000. Τζίρο άνω των 25 δις ευρώ πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις της χώρας τον Ιούλιο φέτος, καταγράφοντας αύξηση κατά περίπου 5 δις ευρώ ή 24,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα δραστηριότητης υπηρεσιών, παροχής καταλήμματος και υπηρεσιών εστίασης κατά 172%. Τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα ενημέρωση και επικοινωνία κατά 1,9%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα κατασκευές κατά 11,5%. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς. Επί της αρχής και επί του συνόλου του νομοσχεδίου υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης και κατά οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Σε σειρά, ωστόσο, επιμέρους άρθρων καταγράφηκαν ευρύτερες πλειοψηφίες, κυρίως από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινήματος Αλλαγής. Παραμένουν μεγάλες οι ανάγκες σε αίμα, έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία λόγω των αυξημένων αναγκών αίματος που υπάρχουν, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου 16:30 με 19:30. Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας που συντονίζουν Αιματοκρήτης και Δήμος. Το Σάββατο το πρωί εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λότζια, όπως κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα. Εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή στο Τιμπάκι με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου σε μια κοινή πορεία δράσεων με τα νοσοκομεία του Ηρακλείου και όλων των αρμόδιων φορέων. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 19 του μήνα στην αίθουσα Καπή Αρχανών 10 το πρωί 1:30 το μεσημέρι. Έχει τη στήριξη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, του ΟΚΑΠ και του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με την συμμετοχή του Φίλιου Ζεύς. Τη Δευτέρα 20 του μήνα η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνεται στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στη Βαγιονιά από τις 4:30 έως τις 7:30 το απόγευμα. Με 883 γραμμάρια χασί συνελήφθη 30χρονος χθες στο λιμάνι της Σούδας. Πρόκειται για λοδαπό το οποίο είχε απαγορευτεί είσοδος και παραμονή σε έδαφος Έγκεν. Τρία άτομα συνελήφθησαν στους δήμους Χανίων και Αποκορώνου, δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός, καθώς φέρονται να διέθεταν περίπου 26 γραμμάρια κάναβης. Κλεμμένο αυτοκίνητο φέρεται να οδηγούσε άνδρας που συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μελεβιζίου. Διέθετε επίσης τρία κινητά τηλέφωνα και μία τραπεζική κάρτα που δεν ήταν δικά του. Πρόκειται για Έλληνα, ο οποίος διέθετε και 153 χάπια χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο ιατρική συνταγή.
Ζευγάρι τουριστών ερωτοτροπούσε σε δημόσια θέα μέσα στο αυτοκίνητό του στο κέντρο του Ηρακλείου. Αποτέλεσμα ήταν να ειδοποιηθεί η αστυνομία που συνέλαβε το ζευγάρι για προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας. Ποινή καθόρυξης 8 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Λάρισα σε ένα 83χρονο ιερέα που παραπέμφθηκε κατηγορούμενος για ασέλγεια σε 11χρονο κορίτσι. Κάθριξη 5 ετών επέβαλε και στην 30χρονη μητέρα της ανήλικης που καταδικάστηκε για συνέργεια καθώς παρέδιδε το μικρό κορίτσι στον ιερέα έναντι υλικών ανταλλαγμάτων. Στη σύλληψη ενός 23χρονου που εξανάγκαζε 15χρονη σε ερωτική επαφή προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία της ιδίας. Ο φερόμενος ως δράστης σύμφωνα με την ανήλικη την απειλούσε με την δημοσιοποίηση ακατάλληλων βίντεο με προσωπικές του στιγμές. Αλλαγή ισορροπιών στον Ειρηνικό για να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, ανακοίνωσαν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Αυστραλίας με κοινό μέτωπο τα θέματα εθνικής ασφάλειας, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής τεχνολογίας υποβρυχιών. Έντονη αντίδραση της Γαλλίας. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το Ταμείο Προσαρμογής ύψος 5 δις για την αντιμετώπιση του οικονομικού, κοινωνικού, γεωγραφικού αντίκτυπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοντά στις 3.000 οι αναστολές εργασίας που επιδόθηκαν σε ανεμβολία στα μέλη του υγειονομικού προσωπικού της Γαλλίας μετά την έναρξη της ισχύως χθες της υποχρεωτικότητας για τους εργαζόμενους του κλάδου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 16χρονος, συνελήφθησαν σήμερα στην περιοχή του Χάγκεν, στην βόρεια Ρινανία-Βετσφαλία, ως ύποπτη για το σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην συναγωγή της πόλης, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel. Πληροφορίες για λεπτομερείς στοιχεία αναφορικά με τους παράνομους αεροψεκασμούς των τουρκικών αεροσκαφών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις στο νομό Εύρου ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις τουρκικές αρχές, όπως προκύπτει από την απάντηση που δίνει σε ερώτηση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Το Αφγανιστάν χρειάζεται επίγουσα και βιώσιμη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα για να προληφθεί μια μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ο πύραυλος Falcon 9 της SpaceX με επιβάτες 4 αρχάριους απλούς πολίτες στην πρώτη τουριστική διαστημική αποστολή χωρίς επαγγελματία αστροναύτη στο πλήρωμα για πρώτη φορά στα χρονικά απογειώθηκε το πρωί 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα συγκεκριμένα από το διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Ανεβάζουν στροφές στον Όφι για τη διπλή αγωνιστική πρόκληση και τα μάτς με ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, ένας από τους καλύτερους προπονητές του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ, πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό το 1997 και το 2012. Συνεχίζεται η δράση στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Λήγουν αύριο Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου οι συμμετοχές για το 43ο Ράλι Κρήτης που διοργανώνει ο Αθλητικός Όμιλος Κρήτης και ο οποίος προσμετρά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ο τρίτος γύρος του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος απαρτίζεται από 9 ειδικές διαδρομές. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου έξω από το κλειστό γυμναστήριο Λίντο στο Ηρακλείο. 9.84 Ο καιρός. Ανεβαίνει ο υδράργυρος σταδιακά από σήμερα, φτάνοντας μέσα στο Σαββατοκύριακο και στους 34 βαθμούς Κελσίου. Οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι τα νότια διαμερίσματα της Κρήτης. Από τη Δευτέρα, 20 του μήνα, θα έχουμε την επιστροφή στις φθινοπορεινές θερμοκρασίες, όπως λέει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Εύθριος σήμερα ο καιρός, ανεμία από βόρειες διευθύνσεις, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.